φουρτούνες για γνωστό νεαρό εφοπλιστή, καθώς το ΣΔΟ ετοιμάζεται να κατάσχει το καμήλιο δώρο που έκανε στη σύζυγό του. Μιλάμε για ένα πολυτελές σκάφος αξίας 7 εκατομμυρίων ευρώ που νοικιαζόταν όχι σε όλους, αλλά σε γνωστούς, φίλους και συγγενείς. Αυτοί οι πελάτες τράβηξαν το ενδιαφέρον του ΣΔΟΕ που υποψιαζόταν εδώ και καιρό ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό το ανακαλύπτουμε ως εξής από τους πλώες που γίνονται και τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτούς που επιβαίνουν στο σκάφος. Με τα στοιχεία από το λιμενικό. Οπότε προκύπτει ότι σταθεροί ταξιδιώτες είναι κάποιοι συγκεκριμένοι. Φαίνεται ότι η εφοπλιστή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΔΡΙ, αλλά ακολούθησε την πεπατημένη για να γλιτώσει τους φόρους, βάφτισε το σκάφος στο επαγγελματικό και ως εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας εμφανιζόταν η σύζυγος εργαζομένου στην ναυτιλιακή εταιρεία του εφοπλιστή. Το πιο περίεργο είναι ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δήλωνε άνεργη εφοπλίστρια με εισοδήματα μόλις 200 ευρώ το χρόνο. Το ΣΔΟ εξετάζει πλέον μία προς μία τις περιπτώσεις των πολυτελών σκαφών που θεωρούνται ύποπτα. Ποια θεωρούνται ύποπτα? Αυτά που ως ενοικιαστές εμφανίζονται μέλη των πληρωμάτων, συγγενείς τους ή και συγγενείς των ιδιοκτητών της διαχειρίστριας εταιρείας. Θα αρχίσουν οι έλεγχοι πάνω σε αυτό, προκειμένου να καταβάλουν το ΦΠΑ και να μεταγράψει το σκάφος από επαγγελματικό σε ιδιωτικό. Στην περίπτωση του εφοπλιστή, που να σημειώσουμε ότι είναι παντρεμένος με μια πολύ όμορφη γυναίκα με τηλεοπτικές περγαμηνές, το ΣΔΟΕ του ζητάει 1 εκατομμύριο ευρώ για την νομιμοποίηση του σκάφους. Διαφορετικά θα ψάχνει το σκάφος του με το κιάλι. Η Φέη Σκορδά και ο Γιώργος